όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, φίλες και φίλοι της Λίγας Development, σας καλωσορίζουμε στο FIBA Court, παρακαλώ, της Respect Arena. Μαζί του στοχημένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Phoenix DC και Civilians. Οι ομάδες είναι αντιμέτωπες για την Development, έχουν ήδη δύο αντιμέτωπες πριν από δύο εβδομάδες στην θυμό του Κυπέλου. Συζητήσουμε τον 42 η Phoenix DC. Μπασκετάκι είναι αυτό και μπασκετ είναι αυτό με μια γενικότερη έννοια, οπότε μπορεί να δούμε ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι απόψε. Για τρεις βγήκε, μπορεί να βρει το rebound. Τώρα η πρώτη επίθεση είναι για τους Civilians. Νόβλος να ζητάει. Βασίλης, για τον οποίο έχει γίνει αρκετά μεγάλος δώρος, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Διάδης είναι πουλί, είναι αεροπλάνο, είναι ο ίδιος. Ο Βασίλης, θα έχει μπάλα, είναι άστοχος ο Νόβλος. Χάζει τον Νόβλος με το νούμερο 19. Κούλιγκας τώρα και με φανέλα, ανανεωμένος. Μεγάλη προσθήκη για τους Phoenix BC. Δύο ζητάει τώρα πάνω, ο Κωνσταντίνος Πολυνόπουλος, αδερφός από την απέναντι πλευρά. Αδερφική μάχη απόψε, εμφύλιος πόλεμος. Ο Πολυνόπουλος πήρε και θα στοχίσει όμως αμυντικό rebound και τους Σιβηριάνους. Στοπλος. Ιωάννης, σκοστή πάση από τον Βασίλης. Πολυνόπουλος και πάλι. Εμείς μέσα βάζει την μπάλα στο παρκέ, βάζει την μπάλα στο καλάθι του Βασίλης για τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση 2-0. Πολυνόπουλος τώρα από την άλλη πλευρά, αυτό το όνομα θα ακουστεί αρκετά απόψε. Ζανίδης. Ο Βασιλείου Μοντζάνης για τρεις, χωρίς το πασάρι, χωρίς τα τριπλάρι, είναι άφημα με τον Βασίλη. Υπάρχει μάχη για το rebound, τελικός διεκδής. Λόγω στον Phoenix, πάνω θα περάσει εκτός. Το Βασίλη έχει μπει και στην κοντιστάκη στο κήπεδο που διαχωρίζει το FIBA Court με το 3-3. Τρεις παίκτες στον πάγκο των Phoenix, τρεις παίκτες και στον πάγκο των Civilians. Τώρα η πάσα σκαστή, θα πάει εκεί που είναι ο Δωάνης όμως. Για να δούμε. Μεγάλη πάσα, το Διάδης πάει μέσα στη στέγη και τελεί, είναι άστοχος επιθετικό rebound. Κάτω από το καλάθι είναι άστοχος το Διάδης. Μεγάλος superstar τον Σιβίριανς όσον αφορά το θέαμα. Το νούμερο 1 πήγε και στον Καζέτα. Είναι πολύ νέο αεροπλάνο, το σχετικό δημοσίευμα. Νομίζω το έχετε δει αρκετή από εσάς. Τώρα θα περάσει εκτός έπειτα από καλό Ριάννα. Φλέξιον από τον Ζαρίδη. 2-0 το σκορ παραμένει μετά από περίπου 2,5 λεπτά. Βεζόπουλος. Το σπάσε κοιτάει το καλάθι, ψήνεται. Θέλει να πάρει το Βεζόπουλος, θα το πάρει τελικά. Είναι άστοχος στα 10 δευτερόλεπτα, αμυντικό rebound του Λίγας. Βεζόπουλος τώρα. Τον Βασιλείο. Παίρνει στον Βασίλη. Σύρμο για φαλ, δύο βολές. Πρώτο ζευγάρι ελεύθερο μπορώ στην αναμέτρηση. Θα υπέρχει στην ελληνική συγγύη, έχει αλλάξει απόφαση. Πολύ τελικά είναι χαμηλά, 15 δευτερόλεπτα για τους Phoenix BC. Κούλικα στους για 3 έχει βρεθεί ελεύθερο σαν πέναλτι από τη γωνία. Σουτάρει και στοχή για 2 πόντους τελικά, 2-2. Ρίρκη γωνία, το είδαν οι ρεύσεις. Πολυνόπουλος τώρα θα πάρει μεγάλη πάσα του Άνης με το ανάποδο λιά πράγματι για 2 πόντους στο φαλ τώρα. Δεν προφέρει λίγο ρεύσεις. Κούλιγκας έχει κάνει το φαουλ. Κάνει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Άστοχος στην πρώτη, φέρνει το χρόνο του Αστοχή. Πρώτη δικαίωμα για μία ακόμα. Άστοχη δεύτερη θα υπάρξει από την κόρυπα τελικά. Και συγκριθεί ο Άρας. Ο Νόπουλος μέχρι μέσα είναι άστοχος. Αμυντικό rebound τον Δανή. Στις 3 δευτερόλεπτα τώρα συνθήκες για γρήγορη επίθεση για τους Σιβηριάνους.
Κωστόπουλος έκανε μια προσποίηση και πάει μέχρι μέσα στο Θεοδιάδης. Μέσα είναι... έχει στόχος τελικά απέναντι στην πολύ κοσμή ρακέτα. Τον Phoenix 4-3. Μπήκε η Γιγαντοθόνη. Το 8 δευτερόλεπτο Κούρικα παίρνει το σκέντρο τον Πολυνόπουλο. Άλλος παίξε τώρα απέναντι του. Ένα ακόμα σκέντρο από το Βασιλείο. Μέχρι μέσα η μπάλα βγήκε και βγήκε. Αμυντικό rebound. Κωστόπουλος. Το Βασίλης. Άνοιξε μέχρι μέσα, έχει υπάρξει παράβαση μηνυμάτων. 4-3, χαμηλό σκορ στα πρώτα 3,5 και πλάς λίγο λεπτά. Ο Νόμπλος γίνεται το σκρίνι και παίρνει ο Κούρικας και το τον εστρίβει. Μεγάλη πάσα τώρα από τον Νόμπλος, καλή, δέχτηκε από τον Βασιλείου, κέρδισε το φάουλ. Δύο βολές. Άστο κορσίδι πρώτη βολή Πολυνόπουλος. Στη δεύτερη υπάρχει αμυντικό τελικά rebound. Τα βρίσκεται μεγάλη μάχη για τη Σιλίρια. Παίρνει το screen. Έχει και εκτελεί τώρα ο Πολυνόπουλος. Άρχισε ο προσωπικός του να πάει πάρα ψηλότερος. Παίξει είναι άστοχος. 4-3. Παραμένει. Τα βρωτές τώρα. Βασιλείου στέκεται και εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Η μπάλα πήγε σε αρχικούς συμπαίκτες του. Κατάφερε. Βάλει το μυρικό rebound για τον Σιβίνιας. Παρά την προσπάθεια του Λαζαρίδη. Γιάννης, πέρασε τον Πολυνόπουλο. Έχει γυρίσει, είναι υπόγειο λέει από πέρα στο προσωπικό του δίπολο. Είναι άστοχος, Πολυνόπουλος θα πάρει το rebound. Κούλικας. Κούλικας στους σταυρωτές, απέναντι στον Γιάννη, στις περίπτωσες τρίπλες. Νόμπλος, στους διατρείς είναι άστοχος. Έχει γίνει το κύριο για αλλαγές. Για τους δύο πλευρές, θα πραγματοποιηθούν αλλαγές από τους δύο πλευρές. Ο Ζαρίδης θα περάσει στον Πάγκο. Στον Κοτίνικα, Γαλάνης για πρώτη φορά εντός. Στόπουλος παίρνει το σκρίνι από τον Κόφτσιου. Ο Νικόλας παίρνει να προσποιήσει βήματα. Κούλικας. Νόμπλος στα 12 δευτερόλεπτα. Στη γωνία ο Γαλάνης για 3 είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Του Κόψιου. Σκαστή πάσα, ωραία, πέρασε, στάθηκε στον αέρα και άφησε στο καλάθι. Νόμπλος. Το 6-3. Ο Νόμπλος. Ο Βασιλείου τώρα πήρε από τη γωνία. Την βρίσκει ο Γαλάνης. Και μέσα θα πετάξει την μπάλα. Είναι άστοχο στο Βασιλείου. Αμυντικό rebound. Με τον Νικόλα και στα πέρα του πλευρά. Ο Γαλάνης έφερε μια λάθος πάσα. Ο Νόμπλος έκλεψε. Γαλάνης. Γαλάνης. Άλλη πάσα τώρα θα καταφέρει να συγκρατήσει. Τον Νικόλας. Και λάθος πάσα τώρα στην επέναντι πλευρά, Κωστόπουλος δεν καταφέρει να συγκρατήσει στην απέναντι πλευρά. Είναι το back and forth το παιχνίδι, 6-3 το σκορ, χαμηλό σκορ. Συγκολουθεί να υφίσταται στην αναμέτρηση. Δύο ψηλούς ζητάει πάνω και πάλι ο Νικόλας. Νόμπλος, διορθώνουμε, στέγεται και εκτελεί, είναι άστοχο το Γαλάνη. Αμυντικό rebound. Γαλάνης. Γαλάνης ξαναπήρε. Στόπουλος. Παίρνει στον προσωπικό του δίπλο στο 3-23, παίρνει το screen, στέγεται και εκτελεί απέναντι σε άλλον. Παίκτη είναι έστοχος. Νόμπλος.
Αν είσαι το Βασιλείο, τώρα θα πάρει την μπάλα. Πολυλόπουλος και πάλι. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κούλικας. Κάνει πάσα, Γαλάνης στέκεται και εκτελεί με το σπάσιμο καρπού. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από την μπάλα. 2-51 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 8-3 το σκορ. Γαλάνης. Πέφτει το screen και εκτελεί πίσω από αυτό και είναι έστοχος. Κωστόπουλος. Δεν είναι το ρεπίδι για τους Phoenix, παίρνει το screen στον Παπαβασιλείου. Γαλάνης. Γαλάνης φτάνει την πάσα στα 5 δευτερόλεπτα από Παπαβασιλείου. Σουτ για 3, είναι άστοχος, επιθετικό, δεν υπάρχει rebound, υπάρχει αμυντικό τελικά. Τον Νικόλα. Σταυρωτές αυτός. Πάσα έκανε μια προσπίση, ο Στόπουλος στέγεται και εκτελεί, είναι άστοχος, 11-3 παραμένει. Είναι πολύ στους 3 πόντους, πρέπει να ξεχωρίσουν αυτούς οι δημιουργητές. Γι' αυτό ετοιμάζεται να περάσει ο Σκλέπος με το νούμερο 7, Ρακλής Σκλέπος. Ενώ Κούλικας ξεκολλάει από τους 3 πόντους του ενεργητικού την ομάδα του, 11-6 για να δούμε αν θα υπάρξει ένα βήμα. Στόπουλος απέναντι σε καλή άμυνα. Καλή πάσα τώρα στην άλλη γωνία από τον Κόπτσιου, είναι άστοχος ο Νικόλας. 1-25 ακόμα, Κούλικας κράτησε τη μεγάλη πάσα, φάουλ για 2 βολές από τον Δάνη. Time out, έχει καλέσει η ομάδα των Phoenix BC. 11-6 το σκορ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μην την επαγγελμά. Έχουμε επιστρέψει, 1-22 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πως τα τελικά έχουν μπει και οι δύο ομάδες στο παιχνίδι, για να δούμε αν αυτό θα αλλάξει. Λίαν Συντόμος, προς το παρόν Κούλικας είναι στην γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. Με έτσι μη καταφέροντας να βάλει το καλάθι. Ευχαριστώ κήπεδο, ας πούμε στην πρώτη βολή. Έντεκα επτά. Τα Νικόλας παίρνει στον Κούλικα, ο οποίος φαίνεται ιδιαίτερα σκεφτής και στα μικρά του κατηγοντά. Το προτές έδωσε το screen, δεν θα πάρει μισή μπάλα μήνα στον δεύτερο. Κούλικα. Το Βασιλείο ζητάει στην γωνία, γιατί Σκλέπος έχει περάσει εντός. Και στον Πολυνόπουλου σουτ για 3 για να δούμε θα πάρθει. Το Βασιλείο έβαλε την πάσα στην κορυφή. Γαλάνης. Για 3 τώρα είναι άστοχος στον Phoenix, αμυντικό ριμπάουντ του Γαλάνης. Πάσα, δεν θα καταφέρει να σκερδίσει και πάλι παίκτης των Συντήριων και πάλι στο ίδιο σημείο. Ο Συντήριο επίσης έχει περάσει δός. Ο Βασιλείου συγκρατήσει την πάρα τελικά. Βγάλει πάσα συγκρατεί στην κορυφή ο Τζέκτσου. Κούλικας. Είναι μια προσπίση του για 3. Είναι άστοχος στο αμυντικό rebound. Τον Κόπτσου. Δάνης τώρα. Δάνης πέρασε μέχρι μέσα παραλίγο. Καλά και φάουλ θα μπορούσε. Έχει τελείωσε το φάουλ για δύο βολές. Αυτό να φύγει. Και βολή, 12-7. Και στη δεύτερη. Κατρία επτά Κούλικας. Την όμως βίντεο καθού, δίνουμε και λίγο νερό. Να είναι το Δημήτρο γόνο 2 οξυγόνο. 15 δευτερόλεπτα. Για την επίθεση σχεδόν όλοι σχεδόν όλο τον χρόνο για τους Phoenix BC μέχρι μέσα κάνει ο νούμερο 4 λίγο στον Κούλικα. 11,6 δευτερόλεπτα, 13-7 το σκορ, το οποίο κυμαίνεται σε χαμηλούς ρυθμούς, σε χαμηλό τέμπο και σε αυτό το παιχνίδι, όπως γίνει παρομοίως και στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, όπως προείπαμε, στο κύπελλο πριν από δύο εβδομάδες. Ο Βασιλείου. 8 δευτερόλεπτα τώρα είναι όλα για τους Phoenix BC. Απέναντι στο προσωπικό του δίπολο, παίρνει και σκρίνο Κούλικας, ψάχνει την μπάσα, την βρήκε στον Σκλέπο, ο οποίος τροποδοτήθηκε. Πολύ καλή για αυτόν θέση και κέρδισε το φάουλ, όταν τροποδοτείται αυτός. Ο αδερφός του μέσα στην ρακέτα. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεύτερο φάουλ η γραμματεία.
1,5 για τη λήξη. Καλώς από τον πάγκο τον Σιγκούριαν Σάββακο στην πρώτη βολή. Ρωτής Κλέμπος. Άστοχο στη δεύτερη, συγκρατεί την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι πέρα από αυτό, είχε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του. Δέκατα. Το Βασίλης, τελικό σκορ λοιπόν 13-7 στην αναμέτρηση της Βίνανς. Όχι το καλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσαν να έχουν κάνει και το καλύτερο που θα μπορούσαν να ελπίσουν, όπως και οι Phoenix VC δεν έχουν βρει ρυθμό, ούτε μένουν ούτε είδε μέχρι στιγμής επαρκή ρυθμό, για να πούμε. Κάποιος είναι το φαβορί, παρ' όλα αυτά 13-7 το σκόρ, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση, 13-7 το σκόρ, πρέπει να δεχτούμε για τους Phoenix VC. Χαμηλό τέμπο κυμαίνεται το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο, ανεπιφαλαιώνοντας την στιγμή. Πολύ γκάζο. Μια προσπίση χαμηλώνει το κέντρο βάρους, το πάει μέχρι μέσα, παίρνει παραμάζωμα, παίκτες είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Και μέσα τώρα θα χάσει την πάρα τον Αστρίδη. Ο Σοφιάδης λίγο πήρε τον rebound προηγουμένως. 20 δευτερόλεπτα για τους δυνάμερους. Σοφιάδης. Το 16 δευτερόλεπτα από την κορυφή ο Καρανικόλας παίρνει το screen. Σε μια πάσα την βρήκε. Ο Βασίλη μεγάλη πάσα, λάθος, έκλεψε ο Σλέπος. Δέσπασε στην ρακέτα. Ο Ζαρίδης. Αστρίδης τώρα. Στην γωνία, Γαλάνης για 3 είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Και διάθεση για αυτό το παιχνίδι από τον Γαρα Νικόλα. Μεγάλη φάση τώρα στη συγκράτηση και με τη μία πήγε να βγάλει μια εντυπωσιακή φάση του Βασίλης. Δεν τα κατάφερε όμως. Στρίβης. Με την γωνία τώρα Κούλικας, γιατί να μην το πάρει, γιατί να μην το βάλει για τους Phoenix. 13-10. Ένα ακόμα τρίποντο ρίχνει τη διαφορά στους 3 πόντους στους Φινικά. Για τους οποίους αυτή η νίκη απόψε είναι πολύ σημαντική. Έχουν κάνει ήδη 2 σερί στην development. Σοφιάδης. Είναι μια προσποίηση, απελευθερώθηκε από τον πρώτο αντίπαλο. Είχε δεύτερο απέναντί του. Είναι άστοχος ο Καρνικόλας. Είναι δικό μας rebound. Σλίου. Σλίου μεγάλη πάσα τώρα θα ψάξει. Όχι τελικά τόσο μεγάλη. Είναι την βρίσκει πάλι σε αυτόν. Ο Κοφτσίου ξαναπήρε στα 3 δευτερόλεπτα όμως πρέπει να βιαστεί ό,τι και αν είναι να κάνει κόμπι για τον Σκλέπο. Αμυντικό λοιπόν της φάσης από τον Ζαρίδη. Κούρικας. Κούρικας στους σταυρωτές. Κρίτης είναι γυρωθεί ελεύθερος, κάνει μια τρίπλα. Πήγε πάει εξ πάνω, βρέθηκε ελεύθερος ο Γαλάνης, ο οποίος έκανε μια προσπίση και αυτός την πάει με τη μέση. Είναι άνθρωπος από την ειδικό rebound. Σκλέπος. Μπορούσε να φτάρει ο Αστρίδης, δεν το επέλεξε, δίστασε. Πού το νερό, εδώ είναι το νερό μου, εκεί όλα καλά. Γαλάνης λέει παραφορά και από τον πάγκο. Κούλικα στα 13 δευτερόλεπτα, 45 μίλες για 3 τρίποντι βόμβα, μία ακόμα 13 όλα back to back. Τρίποντα για τους Phoenix BC. Ένα δούμε φορές για άμυνα από τον πάγκο. Το Θεάδης κατεβάζει τώρα σε ρόλο οργανωτή, παραλίγο να χάσει την μπάλα, συγκρατεί, δεν υπάρχει προς πίσω από τον Αστρίδη. Συγκρατεί και πάλι από την πάσα που πήρε. Σιλίου, μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα, πάει απέναντι σε 2 παίκτες που είναι άνθρωπος ο Καρνικόλας. Κούλικας. Για 3-45 μήνες και πάλι έχει ζεσταθεί, έχει ζεσταθεί για τα καλά. Τι κι αν είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, Κούλικας έχει ζεσταθεί, έχει πάρει φωτιά, δεν μπορεί να πει κάποιος. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο, εμπνέοντας τα συγκριτήρια από τους συμπαίκτες του σε αυτόν. Σοφιάδης. Σοφιάδης παίρνει το screen. Στη πάσα γύρισε, στη μία γύρισε από την άλλη. Δεν υπάρχει σφύριμα, δεν υπάρχει φόλ, δεν υπάρχει βήματα, τίποτα. Αυτό έχει κόψει ο αμυντικό rebound του Γαλανής. 3-16, κάτι λίγο στέλνει με το δεύτερο. 13-7 έχει γίνει 13-16 παρακαλώ, 0-9. Στο 3 Κούλικας στα τελευταία και πάλι είναι άστοχος. Πριν από που ήταν από την άλλη πλευρά, το πίσω γήπεδο. Καρνικόλας, παίρνει το screen, αλλαγές, αυτό δεν υπάρχουν, πάει μέχρι μέσα. Deflection και κλέψιμο από τον Κούλικα και φάουλ από τον Σαφιάδη. Αυτόν τι θα διαθεσικό δεν το πήρε ο Λουκαρίδης για το
2-0 τα φάουλ στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Κλέμπος. Βρίσκει λίγο ελεύθερος. Στη γωνία ο Γιάννης. Κλέμπος μέχρι μέσα, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Λου δίνει τις οδηγίες από τον πάγκο, το σκλέπω. Και του Τσαφάρας για τον πάγκο των Βρυτών του για 3 είναι άστοχος. Και κατά τροπέξη τον Σιβήριαν θα βάλει τον Φιλίξ να βάλει το καλάθι, όπως έβαλε το καλάθι και πέντε την πάγκο στο μπλο. Λόγω τους προηγουμένους δεν καταφέρει να μπει στα παπούτσια του Κούλικα. Τρίβει. Λάνης, παίρνει το screen, στέλνει πίσω από αυτό, έπαιζε ένα ακόμα ο Σκλέπος. 15-18, η ευστοχία τώρα είναι με το μέρος των Phoenix. Στα πρώτα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Σοφιάδης. Σόπουλος. Έχει 47 ακόμα, Σόπουλος μεγάλη πάσα, συγκρατεί. Παίρνει στον Μπορινόπουλο τελικά. Ο οποίος έχει ευστοχή. 17-18. Τρίβης. Κάνει πάση τώρα, θέλει να αποστάρει στην πρώτη πάση και το κάνει. Ο Νταρίδης, Κούλιγκας. Προχωρεί μπάλα τώρα, Γαλάνης τελεί, είναι άστοχος. Σε τελικό ριμπάντο του Σκλέπου έχει βρεθεί σε πολύ καλή και αυτόν θέση και όταν συμβαίνει αυτό δύσκολα τα πράγματα και κακά τα μαντάτα για την αντίπαλη άμυνα. Ο παίκτης που με βοήθεια πάνω στον χρόνο έχει κάνει το φάουλ. Σκλέπος στη γραμμή για δύο ακόμα βολές. Σκλέπος το πουλί το αεροπλάνο των Σιβήριαν θα περάσει τον παγκό. Καρμικόλος στη θέση του. Άστομο στην πρώτη πολύ ο Σκλέπος. Το πιο Παπαδόπουλος έχει έρθει για τους φίλους της Ισία, αυξάνονται και επιδύνονται. Παίρνει όμως δεύτερη πολύ ο Σκλέπος. 17-19. Καρνικόλας. Σε 4-5 παιχνίδια για τους Σιβήριανς, πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει τελείω έχοντα κλειστεί αρκετά, αλλά βρίσκεται στο ελεύθερο του. Ο κόψιου από το στον ελεύθερο βολόν είναι άστοχο. Καλάνι. Έχει από τον πάγκο και παίζει 7 λεπτά αυτό. Σε 16 δευτερόλεπτα στέγεται και εκτελεί, πήρε το σκρίνο από τον Σκλέπο. Είναι άστοχο. Σκλέπο πήγε τον τελικό του, πήρε ο ίδιο ο Καλάνι τελικά. Στέγεται και εκτελεί και πάλι και είναι εύκολο. Το επιμέρον νίκησε. 17-21. Καρνικόλα. Έχει το σκρίνο ψηλά, αλλαγή στα Ιφούλικα η οποία έγινε σκαστή πάσα υπέροχη. Η συνεργασία που πήγαν να βγάλουν τους δύο στο στήμα στα Kipping Roll δεν κατάφερε να στοχίσει το καλάθι, αλλά θα κερδίσει δύο βολές ο κόπτης. Δεύτερο φαουλ και το 5 λέει η γραμματεία αναφερόμενη στον Κούλιγκα και αυτό ενδεχομένως να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τους Phoenix BC, οι οποίοι έχουν προσθεθεί, έχουν εμπλουτιστεί μάλλον με δύο παίκτες, οι παίκτες έχουν προσθεθεί στο roster τους, προσθέτοντας βάθος. Παίκτες μάλιστα που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Η δεύτερη βολή του κοψιού. Καλάνης. Είναι 8 δευτερόλεπτα, παίρνει το σκηνό στον Σκλέπο. Καλάνης. Κούρικας τώρα έβγαλε μια πάσα, έχουν πάει 3 παίκτες πάνω στο Σκλέπο, έχουν μάθει τα κόλπα του Phoenix BC και πήγαν πια μέσα στη ρακέτα. Καρνικόλας, έχει μέσα αυτή την πάρα το καλάθι. Πάλι άστοχος ο κοψιού, αμυντικό rebound Κούρικας. 4-18 για τη λήξη. Βαρύδης. Στα 15 δευτερόλεπτα. Λάνης. Έχει μια φάση να σταματήσει τρίπλα. Κούλικας. Μέχρι μέσα κλεισμίσεις. Ένα μετά από δύο έχει κάνει βήματα. Βήματα και από τους τρεις παίκτες τώρα στον πάγκο των Σιβήριανς για την άμυνα που βγήκε. Με τοπικό ντέρμπι και αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Λάνης. Το screen. Καρνικόλας. Πολλές για βοήθεια από τον πάγκο του Βασιλείου. Άλλος παίκτης τώρα πάνω του Σουδιά 3 στο 8. Στο 8 είναι άστοχο όμως το πρώτο του Σουδιά 3. Κόψει τον αντίπαλό του. Καλάνης. Συγκράτησε ο Πολυνόπουλος. Δεν συγκρατεί όμως ο Κούλικας και τώρα ο Πολυνόπουλος ακολουθεί τον Δάνη. Ο Δάνης είναι πιο γρήγορος, έχει βρεθεί σε καλύτερη θέση για αυτήν την πάρα στο καλάθι. 20-21 στήριγμα. Time out.
Α, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει time out, υπάρχει. Τεχνική ποινή έχει δοθεί. Δύο ομάδες είναι εδώ. Είδα τον τάφο για time out. Δύο ποινή τελικά και δύο ομάδες. Πάντα μην κάνω λάθος. Κάνε κάνω λάθος για το γεγονός ότι δεν ενημέρωσαν την γραμματεία οι παίκτες που ήταν να περάσουν έπειτα από τις αλλαγές. Όχι, μία βολή. Τώρα πραγματοποιούν οι αλλαγές. Όποιος περνάει στον πάγκο. Ο Βασίλης μετά από αρκετή ώρα εδώ. Αλλαγή δηλαδή. Λάνης. Κουλικάς. Πάσα τον βρίσκε στη γωνία. Νοζαρίδης. Πάλι Νοζαρίδης, Πολυνόπουλος για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό τελικά rebound. Και επίσης είναι στη συμπήρια με προοπτική. Πολυνόπουλος στοιχεί και εκτελεί. Είναι άστοχος ο Βασίλης. Επιθετικό rebound ο Άνης. Μια προσποίηση απελευθερώθηκε παραδόξως νομίζει και ο ίδιος. Ο Κουτόπουλος ξανά επιθετικό rebound ο Άνης. Για το κλέψιμο δεν τα κατάφερε ο Λοζαρίδης που διατρίσκει και πάλι από την γωνία, η μπάλα έχει περάσει πάνω. Δεν κατάφερε. Βγήκε το Ρογκοστόπουλος, λαμβάνοντας ωραία πάσα από την κορυφή. 20-21 το δέρμπι καλά κρατεί, 2-43 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Πολύ κάστα. Λίγας παίρνει την από τον Εσλέμ, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχο το κομικάστο τον Κωστόπουλο. Στην διατρίση τώρα στην κίνηση είναι άστοχος ο Νικόλας. Κορυμπάουν και πάλι ο Νικόλας από την γωνία επιμένει. Βλέπω ότι είναι τώρα που παίρνει το αμυντικό rebound μέσα από το κομπλίο για το rebound το οποίο πάρει και τελικά. Μπορείς να πατήσεις πιο νωρίς, καλά νύχτα. Ο Νόπουλος ψάχνει την πάσα, δεν την βρήκε στο Σκλέπο, ο οποίος είχε κλειστεί από δύο συγκρατεί. Ο Σκλέπος μια πάσα που δεν ήταν ακριβώς πάσα, εν πάση περιπτώσει στόχισε και με την rebound Άνης. Θέλει να τρέξει, πέρασε, όχι τελικά από τον Κούλικα, έχει υπάρξει πόδι όμως από τον ΕΡΕΦ. Έχει δοθεί. Ήταν δίπλα. Ο Νόπουλος που έχει βολές. Κανένα δευτερόλεπτα. Κάνει συγκρατή την πάσα που πήρε από τον Βασίλη. Κάνει την. Παίρνει το screen μέχρι μέσα στο τέλειο και εκτελεί. Είναι έφυγος. Πήρε το screen από τον Κορινόπουλο. Λέμε ότι στην επαναφορά. Πού λίγα. Ένα μισή λεπτό είναι ωραία. Αναφερόμενο στον χρόνο που έχουμε για την λήξη τη δεύτερη περίοδου. Ελπίζουμε να συγκρατάμε καλή παρέα από το Γιώργο Τσίπρη Respect Arena. Στο FIBA Court και συγκεκριμένα πήγε για το κλέψιμο, deflection από τον Κωστόπουλο την πάσα του Κούλικα και τώρα ο Δάνης ο Δημήτρης ύποπτος για τη Σιμπήρια. Όπα, έχει χρεωθεί φάουλο Κούλικα σκληρό. Πάει μάω την μπλε λέει ο ρεφ, αναφερόμενος στους θνησμισί με το που επιστρέψουμε θα εκτελεστούν οι δύο βολές. Τρίτο φάουλ το 5 λέει η γραμματεία, πράγματι. Τρίτο φάουλ για τον Κούλικα, ο οποίος παρέμεινε εντός μετά από τα 2 για να δούμε αν θα εδώ σε μετά από τα 3 ένα και 17 με τη λήξη του 2-3. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση 22-21 το σκορ. Το ντέρμπι έχει καλά κρατεί, απλώς έχει κρεμαστεί από το δέντρο. Ο Ταρζάν έχει γίνει η αναμέτρηση. Μας έχει βαρέσει λίγο. Το χειμώνας κατακούτε λέω εδώ πέρα, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά έρχεται το time out το οποίο εξάντησαν οι Phoenix BC. Έχουμε επιστρέψει δύο βολές για τον Λοάνι, κάτι λένε οι ρεύς με τη γραμματεία αυτή τη στιγμή. Δεν το scoreboard, αν υπάρχει κάποιο θέμα αυτό θα διορθωθεί λογικά. Ας πάλουμε τα σύνταγμα. Δεν είναι όποιο θέμα να υπάρχει να έχει διευθυντηθεί σιγά σιγά. Δεν είναι αλλαγές. Ο Κούλικας έχει περάσει τον πάγκο, πράγματι λοιπόν. Ο Γκάλος έχει περάσει εδώ, ο οποίος ήρθε και αυτός λίγο ετεροχρονισμένα, λίγο άργησε. Και λίγα λιγορούν παρόλα αυτά στο Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα Λίγκ.
Δάνησε έστωγος στην βολή, απέδωσε καρφούς, κλέψιμο το πίκ, μεταλλεύτηκε. Τρίτος δεύτερη, 24-21. Τρίτης έχει περάσει, έχει κάνει την εμφάνισή του μετά από αρκετή ώρα. Δάνησε πάνω του, ο Καγκάλας, όρθιος από τον πάγκο Παπαβασιλείου. Βγάλει πάσα η Κλέπος, συγκρατεί το πανίκτυπο, το κορμί του είναι άστοχος, όμως έρχεται σε δύο σαν απομηχανίστριος, έρχεται και μαζεύει το rebound και δίνει την πάση στον Μολυνόπουλο, ποιο σας στόχισε. Ο Ζωρίδης, στρίζοντας από αρκετή ώρα, έχει περάσει εντός. 24-21, τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Παίρνει το screen, Δάνης. Ο Βλος έκανε μια προσπίση, στέλνει ευτελή πίσω από το screen που του έδωσε. Ο Βασίλης και το εκμεταλλεύεται. 26-21, πάλι μπροστά με 5 πόντους σε ένα μικρή όθηση, ένα μικρό προβάδισμα για το Σιβίριανς. Ζωρίδης. Βλέπω σε πήγε το κλέψιμο και το έκανε. Αχ, δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως την παρέντος του Βασίλης. Βλέπω σε προφορά. Κύριο Ναζαρίδης. Καγκάλας τώρα. Τρίτης έχει την κυρία Πενέξον, Δάνη είναι άστοχος, είναι τώρα το καράβι για τους Phoenix BC, πήγε και το ηρωικό play για να συγκρατήσει την μπάλα του Ζαρίδης εντός. Και κατάφερε time out, το έχουμε από την άλλη πλευρά τώρα για τα 13,1 την έλεξη της δεύτερης περίοδου από τους Σιβίριαν. Και αντί να το χάσουμε, γιατί τους είναι αυτοί, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Έχουν στέψει λοιπόν επί το time out που κάλεσαν οι φοιτητές μαύροι. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 26-21. Με το screen θα στρέψει την μπάλα στον Τσιλόπιδη που το έδωσε, βγήκε το πικερόλ, δεν πήγε το καλάθι όμως από τον Βασίλη. Κάτι δεύτερο έχουν μείνει τώρα στην τρίτη μεταξύ την μπάλα. Θέλετε, αυτό ήταν το σχέδιο, το σύστημα για τους Σιβίριανς κατά τη διάρκεια του time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το 6-21. Μπροστά οι Σιβίριανς και πάλι. Αν περάσει μπροστά βρίσκονται σε κάποιους τρίποντες βόμβες του Κούλικα Phoenix BC. Το αναφερθέντας έχει πληρωθεί με 3 φάουλ για να δούμε πόσο αυτό θα επηρεάσει και αν αυτό θα επηρεάσει το χρόνο του. Στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν με ωραία ατμόσφαιρα, με διάθεση να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλη διάθεση. Επιστρέψουμε εδώ στο λίγο, μου δώσετε και οι διαιτητές. Ο Βασιλείου έχει περάσει εντός για τους Phoenix BC, μεγάλα στον πάγκο. Ο Λόμπλος στον πάγκο και Σκλέπος στον πάγκο. Κούλικας ξεκινάει ως βασικός παρά το γεγονός ότι έχει κρατήσει με 3 φάουλ. Okay. Το παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Εδώ και ο Παπαδόπουλος είναι εντός. Γάνει στην επαναφορά. Έναρξη τρίτης περίοδου λοιπόν. Κωστόπουλος. Ο Παπαδόπουλος βαρεθεί με φρέσκα πόδια, φρέσκο μυαλό. Άρχισε λίγο να έρθει για να δούμε αν θα αρχίσει να ζεσταθεί. Ωραία πάσα τώρα. Θα αφήσει την πάρα του καλά του κόπτιου. Λαμβάνοντας ωραία τον Καρνικόλα. Ο Παπαδόπουλος στους διατρείς, άμα ζεσταθεί δεν είναι καλά ματάτα για κάποια από την υπολογιμάδα. Από την περίμετρο αυτός και Σκλέπος ο ένας και ο άλλος μέσα στη ραγενά. Ρίξε τώρα από τον Παπαδόπουλο και έχει ξεκινήσει δυναμικά, πήρε τον τρίποντο. Θα πρέπει να κάνει την κλέψιμο. Μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Βρέοντας τις δύο κλήματα από τον πάγκο. Από τον Πολυνόπουλο στο παίκτη του. Στον Βασιλείου. Κατάφερε να συγκρατήσει στην πρώτη φάση, σε δεύτερη το κάνει ο Βασιλείου και πάει μέχρι μέσα ακόμη και να με φάλλουν τον κόψη του λαμβάνοντας στον κόψη του. Όχι πολλά. Ένα λεπτό. Κάνουμε τις δημόσιες σχέσεις μας με τον Βασιλείου στη γραμμή. Αυτό είναι η πρώτη βολή. Αυτό είναι η δεύτερη, πήγε το rebound το επιθετικό και το πήρε με το έτσι θέλω. Ο Λαζαρίδης για 3 είναι άστοχος. Ο Παπαδόπουλος από το παρόμοιο σημείο. Από το παρόμοιο σημείο που πήρε το προηγούμενο. Βγάλει πάσα στη γωνία
Γιάννησε, έβαλε την μπάστα στη γωνία, πάει για το ανάποδο, λέει, άρχι το έβαλε. Ο Νικόλας. Κούλικα τώρα. 32-21, πλέον βρίσκεται πίσω με 11 πόντους Phoenix BC. Οι Σιδηριανς έχουν φέρει το παιχνίδι. Κούλικα σουτ για 3, θέλει να απαντήσει, ούτε τώρα επιθετικό rebound, βρέθηκε σε καλή θέση και το πήρε απέναντι στον Κόψη Λαζαρίδης. Ο Βασιλείου. Πάλι Λαζαρίδης μέχρι μέσα, όχι την μπάλα μέχρι μέσα, μόνο Λαζαρίδης μέχρι μέσα. Μεγάλη βάση τώρα λάθος από τον Βασίλειο, ο οποίος καθόμενα θα περίμενε να πάρει και φάουλ. Δεν το πήρε και παραπέρασε εκτός. Δεν χάνει καθόλου χρόνο η κάθε ομάδα. Έχει ανέβει ρυθμό στην τρίτη περίοδο. Κούλικας μέχρι μέσα ψάχνει απάντηση και πάλι ούτε τώρα. Ένα περίπτερο τρόπο να δώσει απάντηση επιθετική για δύο πόντους Κόψιου. Βάνει τώρα περνάει το κέντρο μαζί με την μπάλα. Ο Σόμπλος παίρνει το screen, δεν θα επιστρέψει την μπάλα στον ψηλό. Για τρεις είναι άστοχος ο Καρανικόλας. Συγγραφέα του Βασίλη, δεν πήρε Κούλικας. Παίρνει και αυτό την μπάλα και πάλι ο Άνης τον μαρκάρει. Τρίτης έξτρα πάσα από Βασιλείου σου για τρεις. Τεσάρι που σουτάρει και δικαιώνεται 32. 24. Αλφα-αλφα εννοεί. Και αλφα-αλφα είπε στην κάμερα. Χέρι αλφάδι τώρα. Τι σημαίνει αυτός πανηγυρισμός. Θα το εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο. Μεγάλη πάσα, ωραία. Backdoor. Μπήκε το καλάθι. Υπάρχει και το φάουλ. Καρνικόλας έβαλε το καλάθι και δίνει το φάουλ από τον Λαζαρίδη. Υπήρχε έξω που τον μάρκαρε έχοντας μπλάκι στην μπάλα και το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα των Σιβίριανς και δείξει αυτόν πολύ έξυπνα. Αυτή τη βολή συγκρατείται η μπάλα τελικά από τον Λαζαρίδη. Πολύ καθέχει μέσα σταματημένος ο Κόψιου. Υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον δεύτερο πρωταθλητή για δύο βολές. Για να εκμεύσει επιθετικό, δεν το έκανε. Κούλικας από την γραμμή των αριθμών βαλών για να δούμε αν θα βρει πόντους που εδώ και πολλή ώρα για τα δεδομένα της τρίτης περίοδου προσπαθεί. Πολλές κατοχές. Μπορεί να ρίξει την διαφορά κάτω από τους 10. Έτσι όμως την πρώτη. Το 4-25. Αυτό ο Στέφερ είναι αμυντικό rebound από τον Βασίλη. Ο Στόμπλος. Τα 19 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε που έχει ανέβει ο Παπαδόπουλος για να πιέσει. Κοιτάξτε πώς πιέζει. Μέχρι μέσα ο Καρνικόλας σε έξτρα πάσα στο πια. Τρεις μπάνες από την κορυφή. Είναι άτομο και αυτός Κούλικας rebound. Το χώρισε πολύ γρήγορα η μπάλα. Κούλικας. Μέχρι μέσα μερέτησε δύο κόντρα σε όλους και σε όλα. Έχει. Τι έχει το πει. Το νούμερο 11 αυτή τη φορά, όχι στον κόκκιου. Ήταν λίγο κάτι σωστό για αυτόν. Δύο φάουλ σε παρακολουθήσει και θέσει αντίπαλε. Ο Στόμπλο έχει δηλαδή με το φάουλ. Κούλικας είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Μια πολύ κοιτάμε, λέει ο ρεφ. Στο φάρο δεν θα παίξει η απόψη λογικά. Άστοχος του Κούλικας στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό ή αμυντικό τελικά rebound. Στρίγμα. Σύγμα πήγε για το να μετάξει την μπάλα εκτός από τα πόδια του Βασιλείου Κοψίου, αλλά είχε περάσει εκτός με την μπάλα ήδη. Συνεπώς η κατοχή είναι για 14 δευτερόλεπτα για τους Phoenix. Ζαρίδης πήρε από τον Παπαδόπουλο στην παραφορά. Κούλικας, όχι μόνο έχει ξεκινήσει, όχι μόνο παίζει από την αρχή. Έχει προσπληρωθεί με 3 φάουλ. Εκμεύει και πολλά φάουλ και είναι και πάρα πολύ ενεργός στην επίθεση. Πέσει ένα ακόμα Παπαδόπουλος, ωραία πάσα και τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Λαζαρίδη. Κάτσε τον backdoor πάσα. 6-5 λέει ο πίνακας. Για 3 θα βαίνει στο προσωπικό του αντίπαλο στο εξωμένο χέρι αυτού. Από τον Λαζαρίδη. 37-27 τώρα το σκόρ έχει διορθωθεί ο Παπαδόπουλος. Τον Νικόλας στο έξι προηγουμένως. Ο Βασιλείου δίνει την πάσα και το σκρίνει στον Παπαδόπουλο. Αστρίδη. Στέλνει την εκτελή σε μια υπόγεια πάσα. Αυτή την βρήκε στον συμπαίκτη ο οποίος έσβρωξε την πάλα στον Παπαδοβασιλείου. Στον Λαζαρίδη τελικά σου για 3. Είναι άστοχος. Πάλα έχει περάσει εκτός. Αστρίδη.
φορά με την κατοχή. Παίρνει το σπίτι από τον Βασίλη, του επιστρέφει την μπάλα ο Κωνσταντινόπουλος. Βγάλει πάσα τώρα, άστοχο που παίρνει τον Κούλικα. Επιθυμητικό την μπάλα από τον ίδιο, βγάλει μπάλα που έχει περάσει εκτός και είναι για. Φίλιξ. 30 πόντους λεπτά, βρίσκονται πίσω με την πλάτη στον τοίχο η Phoenix BC εδώ και ώρα. Παπαδόπουλος έκανε μια προσποίηση λαμβάνοντας από τον Βασιλείο. Στο διατήρησε από την κορυφή με μεγάλη και ωραία καμπύλη και καλά από τον Λαζαρίδη. 37-30. Μόσιο ζητάει ο Κωστόπουλος. Βρισκόμαστε στα μισά της περίοδου ενώ ο Πολυνόπουλος από τον πάγκο του Συντήριας θυμάζεται να πέρασε τόσο από πολύ ώρα γι' αυτόν. Κωστόπουλος. Ζωάννης και μέχρι μέσα. Φύγει την μπάλα στο καλά, δεν παίρνει τον Κούλικα, τον κέρδισε ο Ζωάννης. Θα βάλω το σωρία από την παίκη του. Κούλικα στα βροτές μέχρι μέσα. Παπαδόπουλος ζητάει, ήταν αποφασισμένος, παίρνει το τρίποντο. Είναι άστοχος από την άλλη γωνία. Από την κεφάλι το προηγούμενο, κλέβει την μπάλα ο Κούλικας. Θα φέρει και στο διαιτητή σου για τρεις έτοχος. Τρεις αναπάντητη πόντι. Προϊόν καλής άμυνας και αναπάντητης άμυνας. Κλέβοντας την μπάλα πριν την πάρει ο Κωνσταντινόπουλος, παίρνοντας την μπουκιά, το στόμα πραγματικά η διαφορά έχει πέσει στους 6. Η Phoenix BC είναι εδώ, αναμενόταν η αντίδραση και αναμένεται ακόμα αντίδραση. Το παιχνίδι μπορεί να πάει με τέρμι μέχρι την κράτη στάιν, μέχρι και την τελευταία κατοχή, αν και είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια η οποία προμηνύεται συναρπαστική και νομίζω θα προμηνύεται όσο περνάει το παιχνίδι τόσο πιο συναρπαστική. Σε κάθε διακοπή μείνετε μαζί μας. Έτσι ξαφνικά με το πάτημα ενός κουμπιού και με ένα ωραίο setup εδώ πέρα που έχουμε χτίσει την κάμερα στη μετάδοση. Έχουμε επιστρέψει στην αναμέτρηση πρώτη διακοπή για τους συγκίνες έπειτα από το time out που κάλεσαν. Κάνει πάσα τώρα ο Δωάνης, δεν θα καταφέρει να πάρει από τον Κωνσταντινόπουλο, ήταν η Κούλικας εκεί πέρα και έσβρωξε όντας πίσω από τον αντίπαλο την μπάλα στην παίκτη του. Ο Παπαδόπουλος εκεί έχουν επιστρέψει καλά οι παίκτες του Συντήριαν. Παπαβασιλείς για 3 είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Κωνσταντινόπουλος θα παίρνει στον Παπαδόπουλο, παίρνει το screen, θα επιστρέψει όχι την μπάλα του Βασίλη. Έχει βάλει πλάτη στον Γαλάνη, κόπηκε, αλλά έχει προηγηθεί παράβαση βημάτων από τον Σκιάδη. Γαλάνη στην επαναφορά. Κούλικας δεν θα πάρει χέρι με χέρι από τον Αστρίδη. Αστρίδης εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα, δεν θα βρει την μπάση στον Παπαβασιλείου σε πρώτη φάση, έκοψε δεν πήρε. Ο Βασιλείου θέλει να αποστάρει. Είναι από τη μία γύρω στην άλλη, έχει κλειστεί από τρεις, κρατάει σταθερό, έβγαλε την πάσα από εδώ πέρα στα χίλια ζώνια στην κρατή, 4 δευτερόλεπτα. Κούλικας από τη γωνία θα πρέπει να το πάρει, θα γίνει ήρας και για αυτή την επίθεση όχι αμυντικό rebound, αλλά όχι μεγάλη πάσα από τον Κούλικα. Το Βασίλη έχω την εντύπωση ότι την έφταξε. Στον πλούτο. Το άνοισε με την κορυφή. Άνοισε πριν ανέβει για να δώσει το σκρίν, πάει αντίθετα από αυτό που θα του έδινε ο πιστευτικός αντίπαλος, ο συμπέκτης σου για 3 εύκολος με τον Νικόλας. Τρίτης. Καλάνης στο 2-3 στο κόκκινο είναι άστοχος από τη γωνία με τη σκόρη bound. Λάβει τον Καρανικόλα. Το 15 δευτερόλεπτα. Παίρνει το σκρίν, θα επιστρέψει την μπάλα. Βγήκε το πίκερ ρόλ, όχι. Τελικά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ο Βασίλης. Δεν έχει παίρνει και τον Παπαδόπουλο. Έβγαλε μια τελική και πάσα. Έχει πριν την φάουλα από τον Ιωάννη. Άστοχη δεύτερη, 34, 42, 42, 34 για να είμαστε ακριβείς. Ο Νικόλας. Στο 15 δευτερόλεπτα παίρνει το screen. Ο Βασίλης δίνει ένα ακόμα screen, δεν θα πάρει την μπάλα. Από τη γωνία τώρα αυτή στον Βασιλείου και πάλι στη γωνία δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Κωνσταντινόπουλος. Ο Κωνσταντινόπουλος είναι και εκεί και παίρνει την μπάλα στον Κούλικα, ο οποίος συγκρατεί και βάζει την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει και το φάουλ από τον Βασιλείου. Μόνο συγκράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων, έβαλε το καλάθι και πήρε και το φάουλ, τα πήρε όλα και έφυγε στην εξωτερική μπάνκα του ενεργητικού στον αέρα, για να το μάθω μαρκετή πολύ. Στον τροχό της τύχης πώς ήταν στον τελικό που πήγαινε και μπορούσε να κερδίσει και αυτοκίνητο.
καθόλου άσχετο. Τέλος πάντων. Η βολή θα μπει παρόλα αυτά. Έμεσο τρίποντο για μία ακόμα φορά από τον Κούλικα. Άλλοτε άμεσο, άλλοτε έμεσο. Η διαφορά πέφτει στους 5. Την κλειστή είναι εδώ πέρα. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω για να περάσει την συμπειρία. Ερνικόλα. Έχουν short burst. Του Βασιλείου. Συμπιά 3 είναι άστοχο ο Ερνικόλα. Αμυνόμενο του Βασιλείου. Και αλλάξει η πήγε στην κλειστή. Δεν πήγε το τρίποντο. Κούλικα. Δίψε ο Σιλίδη και πήρε. Από την περίμετρο τώρα από το Βασιλείο φτάει το καλάθι, το πίνησε την πάση του Παπαδόπουλο. Μεγάλη πάση στον Αστρίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Καλά έχει περάσει αυτός. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος 2 και 11 για τη λήξη. Θέλει να σκρίνει τον Κουτσοβασίλη. Έχει δώσει πάρα πολλά σκρίνει τον Κουτσοβασίλη. Είτε παίρνοντας είτε προσπαθώντας τον πάλι, είτε μη παίρνοντας μη του προσπαθώντας να πάρει την μπάλα έπειτα στην τρίτη περίοδο. Και η παράβαση έγινε. Είναι αν την μπάλα περνάει εκτός. Δεν περνάει εκτός, είναι απ' έξω μάλλον για τους αντιπάλους τους. Κούλικας έχει κάνει εκτελέσει πολύ μεγάλο έργο για την τρίτη δύση. Στην τρίτη περίοδο, ο Παπαδόπουλος ζήτησε από την γωνία και δεν θα πάρει τον τρίποντο. Ο Βασιλείου έχει μέσα στέλνει και εκτελεί πέφτοντας κάτω πέρα του Σουσταμαστήν την άτομα στο αμυντικό rebound. Από τον Γουστόπουλο σηκώνει τον Βασιλείου, δεν στήριξε αν η ρεφ. Μεγάλη πάσα που είναι καταφέρει να κερδίσει από τον Βασιλείου, ο οποίος είχε μισή μάτση υπέρ του, έκλεψε. Ο Βασιλείου πέρασε από τον προσωπικό του αντίπαλο, ξεγλίστρισε από τον κανονικό λεγάμι του Παγκοκαλάφη. Πάει μάζο μου καλές συντήρια 42-39, ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο κοντά η Phoenix BC. Τώρα τελεία κάποιον το time out Sibirians. Μεταξύ άλλων έχουν να δώσουν 3 ακόμα φάουλ οι Phoenix BC. Συμπληρωμένα εδώ και αρχή ώρα για τους Sibirians. Πού πάνε, την κάμερα από εδώ είναι. Γιατί όλοι επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο FIBA court της Respect Arena. Μπορείτε να δοχείτε το time out που κάνουμε στην Syrian. Είναι για αυτούς τώρα το momentum, λέει Phoenix BC, οι οποίοι βρίσκονται όμως πίσω με 3 πόντους ακόμα. Θα περάσει και θα πάρει την μπάλα Βασιλείου. Κορινόπουλος και αυτός έχει περάσει και θα πάρει την μπάλα. Το ψίου. Ψάχνει την πάσα του, δεν την βρήκε στο δάνειο, τον έχει περάσει και έτσι την μπάλα εκτός του αντιπάλου ο Γαλάνης από Βασιλείου. Σε 3 Παπαδόπουλος, σύμφωνα με τον ρυθμό του παιχνιδιού, παίρνει το σούτ, αλλά είναι άστοχος. Μπαίνει σε μαρκαρισμένη κατάσταση. Συσταδιάστηκε. Ο Νόπουλος πήρε το rebound, δίνει το screen. Είμαστε μέσα ο Καρνικόλας. Υπάρχει στο στήριγμα. Φάουλ. Όλη μπάλα είναι έξω, δουάνει στην παραφορά. Είχαν να δώσουν και έχουν ακόμα να δώσουν την πίστη. Στραπάσα από τη γωνία στέγεται και εκτελεί. Είναι άνθρωπος Πολυνόπουλος θα βάλει από τον Βασιλείο. Ξεδικό όμως rebound από τον Δωάνη, ο οποίος δεν καταφέρει να συγχύσει. Ο Βασιλείο δεν καταφέρει να συγκαρδίσει εντός. Μπορεί να έχει κανένας εκτός και είναι για τους Σπίριντς. 13 δευτερόλεπτα. Παράσκε πάλι και βγήκε η άμυνα. Σιγά καλά. 32-39 και αυτή η άμυνα βγήκε για τους Φίνιξ. Μπορούν ακόμα και να ισοφαρίσουν. Αστρίδης με αυτή την επίθεση. Λάνης φαίνεται την πάσα κούλικα. Κοιτάει το καλάθι. Οχ, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος απέναντι σε 3 διαδικτικά αντιπάλους. Νικόλας πήγε για το κλέψιμο. Ο κούλικας συγκρατείται η πάρα του Καρνικόλα. 15 δευτερόλεπτα. Κόψει από την κορυφή. Ζήτησε και πήρε να παίρνοντας την μπάλα και στην Ιζουπάολο από τον Αστρίδη. Ο Καρνικόλας είχε δεχτεί. Έχει παρατηρήσει λόγω διαμαρτυρίας του Καρνικόλα ο πάγκος των συντηριών. Γενικά η παρατηρήση λοιπόν. Ο οποίος θα μιλήσει τεχνική ποινή λέει ωραία. Γιωάννης παίρνει μέσα πήρα από τον Κόπτιους για την τριγωνία. Είναι άστοχο από τον Βασιλείου. Ο Κοντόπουλος μεγάλη πάσα 13 δευτερόλεπτα. Αφήνει την πάρα το καλάθι. Είναι άστοχος. Βιάστηκε τη μένη ταχύτητα λίγο πιο μακρινή πάσα που από την που ήθελε ο Κούλικας. Στήριγμα. Πάρα τον Αστρίδη το τελευταίο που είναι να δώσει. Δύο σειρία από τον ίδιο. Χαμηλά το φάουλ δόθηκε. Χαμηλά το φάουλ δόθηκε, όχι δόθηκε για χαμηλά το φάουλ, είναι ξέρετε αυτή η ποιητικότητα μέσα. Τέλος πάντων λοιπόν, Βασιλείου στην παραφορά. Δύο δευτερόλεπτα θα πρέπει να πετάξει την μπάλα, θα πρέπει να βιαστεί απέναντι στον Βασιλείου, είναι άνθρωπος
ο Μιχάλης και βουτάει την μπάλα ο Βαβλόπουλος. Την κλήρωσαν λίγο η τύχη της Μεχταρίνα. Επιστρέφουμε σε λίγο, 42-39 το σκορ, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Λογικά το σκορ θα πάει λίγο πιο ψηλά από το προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων. Για το θεσμό της Πέλε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, το ξαναείπαμε αυτό, για τη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, καταστροφή, ελπίζουμε όχι. Πριν μισή μου την κατοχή για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Ο Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Κούλικας έχει περάσει στον πάγκο σε όλη την τρίτη περίοδο. Έχει περάσει στο Λαζαρίδης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Στον Βασιλείου. Για 3 από 45 μήνες με τα μπλόπα ήδη και το θετικό rebound. Δάνης. Βλέπω ότι είναι στον πάγκο εδώ και ώρα. Παπαδόπουλος. Στα 18 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος σκαστή πάσα. Κλάπη και παραλίγο η μπάλα, κοιτάξτε που ανέβηκε για να κλέψει, για να πιέσει ο Λαζαρίδης. 8 δευτερόλεπτα. Πετάξει την μπάλα του Ζουβιάδης, κάτι πρέπει να κάνει Πολυνόπουλος. 3 δευτερόλεπτα. Χριστόπουλος έχει τα πάσα. Ο Ζουβιάδης θα πρέπει να γίνει ο ήρωας της επίθεσης και το κάνει. 45-39. Λαζαρίδης παίρνει στέλνει τον Παπαδοσιλίου Παπαδόπουλος τώρα. Ο Λάνης από τη γωνία απέναντι στον Ζουβιάδη. Χέρι με χέρι με τον Παπαβασιλείου ξανάλλαξε, μεγάλη πάσα στη γωνία. Παπαδόπουλος ούτια 3 από 45 μοίρες, άστοχος, δεν μπορεί να απαντήσει. Κόψιλου παίρνει το rebound. Δεν μπορεί να απαντήσει την αμέσως προηγούμενη δίκτυση και το Άνης. Κράστηκε την πάσα που του δόθηκε. Συνδυάζει στην το σκρίνα τον Κόψιλου μέχρι μέσα. Συγκρατεί τελικά ο Κωστόπουλος. Το δευτερόλεπτα ψάχνει την πάσα από την Όπουλος. Τέχνει την ευκαιρία, παίρνει σε δύο αντιπάλους, είναι έτοιμος. 47-39, μικρό 5-0 σερί. Δίνει και πάλι προβάδισμα και momentum στους Σιβίριανς. 8-39 πλέον για τη λήξη. Κάτι έχω βάλει με τα 8 δευτερόλεπτα, νομίζω το αναφέρω πολύ απόψε. Καλά νήσι. Έχει βγει πολύ μακρινό δίποτα πέρα στον Ιωσταθιάδη. Είναι άστοχος, ούτε τώρα το καλάθι για τους Φίλιπς Βυσί. Αν δεν πάνω από τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος από τη γωνία του Άνης. Τα στην πάσα, Κωστόπουλος έχει βγει και λίγο το ένα χέρι. Είναι άστοχος, σχετικό rebound για τον ίδιο. Μεγάλη φάση έτσι να πει συγκρατεί. Κωστόπουλος, κόψε ο πύρτος του rebound. Είναι το screen τώρα στον συμπέκτη του. Από την γωνία της Βιάζης έκανε μια προσπίση, έπαιξε στον σπίτι με τη μέσα. Στέγεται και στελεί, είναι άστοχος με την rebound από τότε. Τον Βασιλείου. Μεγάλη πάσα από τον Γαλάνη τώρα στην γωνία από Παπαδόπουλος. Για τρεις κάποιος πρέπει να το πάρει, κάποιος πρέπει να το βάλει. Το πήρε και το έβαλε. Χτύπησε την πόρτα η ευκαιρία. Το πήρε, το έβαλε. Για φορά και πάρει στους 5. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος στα 15 δευτερόλεπτα στους 3 από την κορυφή. Επιμένει στο τρίπο της Σιβήρας. Επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Γαλάνη. Πάρα που έχει κολλήσει στον. Κωστόπουλο. Κάνουμε τον Βασιλείο και να τον κάνει συμπέκτη στο φάουλ. Στον πάγκο θα περάσει. Ο Γαλάνης είναι ο Νόβλος. Σκέμος έχει περάσει εντός ενώ ο Γαλάνης εκτός. Το 42 είναι ένα ερώτημα που γεννάτε, γιατί ο Σκλέβος δεν έχει παίξει τόσο πολύ. Μετά στο δεύτερο μήχρονο βλέπουμε στην τέταρτη περίοδο. Ο Παπαδόπουλος για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Δάνη. Πήρε από τον Λεκοτόπουλο. Δάνη, στο 16 δευτερόλεπτο σου για 3 άστοχος airball. Δεύτερη παίκτη στον Σικάριος. Παίρνει το screen από κανένα. Ο Βασιλείου παίρνει το screen, λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα με τον Βασιλείο που συμπέκτη. Με τον Σκλέμπο είχαν πάει 3 παίκτες ανάμεσά τους, δεν πήγε το καλάθι. Ο Βιάτης μέχρι μέσα έχει κάνει βήματα, δεν ξέρω, ναι, όχι. Όχι, φάουλ έχει τροδιωθεί. Φάουλ, ήταν παίκτης πίσω τώρα, δεν είδαμε την υπόλοιψη του ρεύσης. 42 φάουλ που έχει τρεπεί στο Παπαδόπουλο. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος παίρνει το κάτι σαν σκρίνα τον Κωστίου μέχρι μέσα. Άστοχος. Ψηλά το αμυντικό rebound του Βασιλείου. Είχαμε στο τελευταίο 7 λεπτό της αναμέτρησης του Παπαδόπουλος. Μεγάλη πάσα την οποία συγκρατεί και κερδίζει το φάουλ.
από τον Δάνη. Ο Λαρίδης. Φούσκωσε η κουρτίνα, κυρίες και κύριοι. Όχι, εντάξει, μπάλα, πήγε από το άλλο γήπεδο, όλα καλά. Ο Παπαδόπουλος πήρε από την επαναφορά του και έτρεψε πάλι από τη γωνία. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, αμυντικό rebound από τον Πολυνόπουλο. Παίκτης που κυνηγάει τον τρίποντο Παπαδόπουλος. Άλλο δεν τα βάζει, άλλο δεν τα χάνει. Δεν μην τελειώνει απόψε. Φέτος είναι από τον Κόψιου. Βγάζει την πάσα Πολυνόπουλος, πια τρεις, είναι άστοχος. Ο Κιάδης, πολύ καστορά έχει σταματήσει, δεν υπάρχουν βήματα από Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος γύρισε ωραία με μια ωραία reverse, είναι εύστοχος τελικά. Πέμπει και τον τρίποντο, πήγε το δίποντο. 50-44. Ο Παπαδόπουλος είναι μονάχα σπίγε να σου πετύχει, ωραίο σαρτάμ. Στην επαναφορά λοιπόν, η διαφορά στους 6 πόντους. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος στην γωνία, δεν είναι κανένας εξυπηρία που μπορεί να περνάει εκτός. Πούλικας. Κούλικας παίζει 56 και τελείψει απέναντι σε καλή άμυνα. Πήγε να κλέψει ο Ψηφιάδης. Καλή άμυνα έπαιξε προηγουμένως ο Καρνικόλας. Στέβος τώρα θα γυρίσει, μπορεί να βάλει τρίπλα βάζοντας την μπάλα στο καλάθι απέναντι στην Κόψιου. 50-46. Δεν για άμυνα από τον Παπαδοσλίου, η διαφορά παίζει στους 4. Και έχουνε what it takes στην Phoenix για να κάνουνε το κάτι παραπάνω στο comeback. Για να δούμε, Κωστόπουλος. Βρήκα στα σκρίνα από τον Κόψιου. Στην γωνία πάει μέσα, βάζει την μπάλα στο παρκέ και υπάρχει πάλι από τον Βασιλείο. Σαφιάδη. Ενόπρος στον πάγκο. Το Βασίλης εντός ψηλώνει τώρα το σήμα τους Σιμπίριανς για απάντηση στον δίδυμο από τον Βασιλείο Σκλέπο λογικά. Ή στον ίδιο το Σκλέπο, ατομικά. Σαφιάδης. Σαφιάδης πάει μέχρι μέσα στη καστή πάσα, πίνει την μπάλα στο καλάθι και είναι εύστοχος. Είναι το Βασίλης. Κούλικας. Κούλικας πάει μέχρι μέσα από τη γωνία. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης τώρα έχει βάλει την μπάλα στο παρκέ, δύσκολη λίστα αυτό που πάει να κάνει. Ο Παπαδόπουλος μεγάλη λέιζερ πάση, η οποία πέρασε την καλάθι και φάουλ. Αυτό Λαζαρίδη. Μια πάσα η οποία μέχρι να φτάσει στον τελικό της προορισμό έμοιαζε ρηψοκίνδυνη και ίσως και όχι καλή απόφαση. Το 9-4 το φάουλ η γραμματεία. Φερόμενη στον Σαφιάδη ο οποίος περνάει στον πάγκο. Τελευταία 5 λεπτά, 52-48 η βολή δεν πήγε. Καρνικό rebound. Καρνικόλας πέρασε υπέροχα από 1-2-3 συνολικά παίκτες είναι άνθρωπος αμυντικό rebound. Από τον Αστερίδη. Τον Λαζαρίδη διορθώνουμε. Κούλικας, ο Παπαδόπουλος στην γωνία ζητάει την μπάσα. Δεν είναι και έχει στηριχτεί. Δεν είναι το φαουλ και από την άλλη πλευρά, ο Κούλικας έχει χρειαστεί με το τέταρτο του. Επιθετικό ήταν το φαουλ που έκανε αυτός τελικά, που έχει είχε στηθεί καταλήλως του τεκμεύσει. Ο αντιπαλός του βγαίνει από τα σκρίνια και ρίχνει το φαουλ από τον Ζαρίδη λίγο πριν πάρει την μπάλα. Στον Αρνικόλας. Νικόλα κάλμα λέει ο Σοφιάδης από τον πάγκο. Στην δεύτερη. Ο Βασιλείος και παραφορά. Αστρίδης. Στις σταυρωτές, μεγάλη πάσα. Σκλέπος αυτήν την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος απέναντι σε τον δίκτυο αντίπαλο του Κωστόπουλο που πήρε την μπάλα και κατεβάζει την ελίξη. Κωστόπουλος. Μέχρι την πάσα την βρήκε στην γωνία. Ο Νικόλας Ούτια 3 μέσα! 57-48!
Πρόβλημα 4 και 5 για τη λήξη. Κούλιγκα είναι έτοιμο να περάσει εντό μαζί με τον Πολυνόπουλο για τον λάθο. Το παραστατικό είναι δρά ω coach. Για να μα φαίνεται ο Πολυνόπουλο είναι για 3 για να ρίξει τη διαφορά, να κουπάσει κάπω το μομέντο που έχουν ανακτήσει για μία ακόμα φορά. Και δεν έχουμε ούτε τώρα. Μάλιστα. Νικόλας. Μέχρι μέσα ο Βασίλης είναι άστοχος, ο Βασίλης πάρα φερτά εκτός και είναι για συγγνώματος. Και time out μου, Βασίλης Φίνιξ, μισή την ίδια 39 πριν τη λήξη της τέταρτης πια περίοδου μείνεται μαζί μας για τη λήξη. Έλα πάμε, δεν τελείωσε το match, είναι το... αυτό που ακούστηκε λίγο πριν επανέλθουμε στα ρεκόρ από τον πάγκο των Tennis BC και αυτό θα τους διακατέχει για τα επόμενα 3 και 39 ή για τα επόμενα 8 και 39 εάν υπάρξει παράταση. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως υπάρχουν και 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Tennis BC. Στόμπλος, αυτό το time out για 3, στάσο, όπα, βάλα κόλλησε. Ποιος θα την... για να δούμε τα σημαντικά τώρα. Κούλικας δεν μπόρεσε με την πρώτη προσπάθεια. Εδώ είμαστε τα σημαντικά τώρα. Για να δούμε. Κούλικας με την δεύτερη. Όπα! Είναι στις δύο προσπάθειες. Πολύ καλά. 3 και 36 για την λήξη. Τρίβης. Τερδίσει West Bowlers, Coopers για Cup και Development. Έχουν χάσει από Phoenix. Με τους δημότητες του Πέλου και έχουν κερδίσει Spacers και Mammoth Σβήνια 4 στις 5 νίκες. Για να δούμε αν θα πάρουν εκδίκηση απόψη για την development. Παίρνει το screen, θέλει την εκτελή από αυτό που έδωσε ο Βουτόπουλος. Είναι ότι ο Κοψίου είναι άσχος, ο Βουτόπουλος. Ανάνης. Δεν είναι και την λήξη Κούλικα στο 3, θέλει να βάλει ένα ακόμα, είναι άσχος, στήριγμα. Βουτόπουλος στον Κοψίου. Πρώτη, τελευταία φωτεινία. Κόπιος την παραφορά. Βάζει τώρα το δίκτυο, παίρνει στον Αστρίδιο ο Καρνικόλας. Παίρνει σε άλλα με την παραφορά, παίρνει το screen, να σκρίνει στο πάρει πάνω του Παπαδόπουλος ή για το κλέψι του Παπαδόπουλος. Λίγα δευτερόλεπτα, παίρνει το screen από τον Βασίλη, ψάχνει την πάσα για αυτόν, δεν την βρήκε. Έχει την εκτελή, είναι άστοχος ο Εξίου, η Βάρα Περνά εκτός και είναι για... Σιβίριανς, μάλιστα. Παίρνει την πάσα τώρα στο συμπέκτη του ο Ιούντα από την γωνία, βγαίνει από αναφορά, είναι φλέξιον, ο Κονοδόπουλος έβλεπτε. Κονοδόπουλος, τι πας ο Πολυνόπουλος, έχει συγκρατήσει, παίρνει σε δύο, ακόμη και ένα με φάουλ για δύο βολές. Τελευταίο φάουλ που είχαμε δώσει είναι χαμηλά. Το δίνουν ψηλά οι συμπήρες, 13, δεν ήταν το φάουλ. Τα γραμματεία έχουν... Το σκοπτή είναι φάουλ, αντί παίκτης τώρα και ο Κοψίου με τέταρτο. Time out του, καλέσει για μία ακόμα φορά. Η Phoenix BC τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, αυτός είναι νέα η διαφορά στην δεμάτη μας. Και έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση 2-31 για την λήξη, 57-48, ο Πολυνόπουλος έχει και με για δύο βολές, μία ακόμα έχει την πρώτη. Και τα κατάγραφα ο Ρεφ, άτομο στη δεύτερη, ο Πολυνόπουλος υπάρχει στο σκήνομα για μία ακόμα φορά. Πόδιο από τον Βαρύνη και η κατοχή απ' έξω. Βάνης. Βάνης. Κόψιου. Το λέει κάποιος για δούμε. Ο Μπένισον, ο Παπαδόπουλο, ο Καρανικόλας. Είναι πάρει το screen, πάει αντίθετα από αυτό που τέλεσε ο Κόψιου. Τώρα σύμφωνα με αυτό, το στόπουλο στην γωνία. Τα 6, επέρασε στο Κούλικα. Πάει, την μπάλα είναι άστοχος, η μπάλα θα πάει τίποτα από τον Παπαδόπουλος. Κούλικας. Παπαδόπουλος τώρα. Το passing game είναι σε γυριστή, τριγωνάκι τώρα και πάλι θα ξαναφέρει τον Παπαδόπουλο. Μερίζει μεγάλη πάσα, πήγε να βγάλει στο ταμπλό, έχει πατήσει την γραμμή. Και αυτή η άμυνα βγήκε για τους Σιμπίριανς. Αλλαγές.
Τελικά όχι αλλαγή από το Τιμπεριάνης. Σταυρωτές τώρα. Σταυρωτόλας. Εκεί μέσα στέλνει και εκτελεί. Με το κλείο είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Λιγκάς. Ένα και 19 από Παπαδόπουλος. Για 3 ούτε τώρα από Βασιλείο. 5 rebound παρ' όλα αυτά. Η διαφορά έχει κολλήσει 9 πόντους και τα ενεργητικά έχουν κολλήσει στις 55-48 πόντους. Αντίστοιχα σου για 3 έντοχος Κούλικας. Οκ, 51. Είναι 29. Θεωρητικά υπάρχει χρόνος. Θεωρητικά υπάρχει χρόνος. Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος τον πιέζει. Έχει ανέβει και ο Κούλικας για να πιέσει την πάσα στα 18 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα πάει εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Διασπάστη το ζώο. Βρες αλλά βγήκε η άμυνα. Ο Κωστόπουλος τώρα. Στο μείον 6 η Σιπολόπουλος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Πάρα πολύ κρίμα για τους Phoenix. Και ο Σιπερ Μάι εκεί πέρα από κάτω για τους Σιπηρίανς. Γαλάνης, πέστε που έχει ανέβει για να πιέσει παραλίγο να κάνει το φάουλο Γαλάνης. Κόμπλος, Κόμπλος μέχρι μέσα, δεν έβαλε το καλάτι, υπάρχει η άλλη, δεν έγινε πάρα το βοηθοσκλειού. Μεγάλη πάσα που είναι συγκρατή, θα παίρνει τον Γαλάνη. Μία την άλλη γύρισε, δεν είχε το σούτ. Γαλάνης. Τελευταίο λεπτό στέγεται και εκτελεί. Είναι άστοχο αμυντικό rebound από τον Σιμίου. Τον Κωνσταντίνη. Κάμε στην γύρω θέση του Σταύρου του Τρίτα του ψήφου αντιπάλου του. Κωνσταντίνη. Μεγάλη πάσα στον Νικόλα και πάλι Κωνσταντίνη. Εάν είχαν πει κάποια σούτα, ήταν λίγο πιο ψύχρεμο στα τελευταία 1-3. Οι κινησίες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Το Βασίλης στέγεται στο χ. 7-51 από την γωνία Κούλικας για την ελπίδα σου για 3 είναι έστοχος 57-54. Μπορούν φυσικά ακόμα να δίνουν την ελπίδα, εννοούσα πιο ενεργά σε εκείνο το χρονικό σημείο. 20 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει φάουλ, πρέπει να σταματήσει ο χρόνος, πρέπει να γίνει φάουλ, πρέπει να γίνει φάουλ, 16 δευτερόλεπτα. Θα έβρισκε δεύτερο συμπέζι του τον Πόπου ο Βασίλης, αν δεν γινόταν αυτό το φάουλ από τον Βασιλείου για να σύνδερα δίπαλό του στις βολές. Έπρεπε να γίνει, να γραφτώ για να δούμε. Εάν ευτυχήσει έστω και σε μία βολή του Βασίλης, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους διεκδικητές. Όχι, δεν ξέρω αν δεν είναι. Χρειάζονται τρίποντο έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή για να ισοφαρίσουν. Άστο και πρώτη βολή από τον Βασίλη. Λίγη σε γόνα, λέει ο Πολεγόμενος του Πάγκο. Εδώ και προφάτω του Ζαπάρα, άπαντες όρθιοι τώρα. Πράγματι και βραγκάλα σηκώνεται, άπαντες όρθιοι και στις δύο πάντες. Άσο γίνει η δεύτερη βολή, αμυντικό ριμπάουντ του Μονινόπουλος. 14 δευτερόλεπτα, Κούλικας. Για να δούμε μία επίθεση. Στην διατρίσα το πάρει από πολύ μακριά. Άστοχος. Από τον Βασίλη Νόμπιτ που έπαιρνε φάουλ νομίζω ο Κούλικας. Γι' αυτό, αυτό λέει, θα μην έκανε φάουλ στον Μονινόπουλο. Όχι, στα time out που έχουν ζητήσει οι συγκρίνες στο τελευταίο που έχουν 8,2 είναι η λήξη, δεν μπορούσε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Ναι, ναι. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν με 57-54 το σκορ. Καταρχήν για τους Σιβίριανς, Κούλικας, κρελάθος εκτίμηση, είχε δείξει πάνω από τον και έπαιξε αυτό που είναι προφορά. Ο Νικόλας πήγε να κάνει το πάρτι που έκανε, ο Λεβερίνης έκανε αυτό. Για 6 μέτρα το φάουλ στην γραμματεία, δεν κλείσει ματιά από τον Αναστά. Εδώ το περνάει εδώ. Ο Γιώργης περνάει στον Πάγκο. 6,7 για την λήξη Λαζαρίδης. Στον Πάγκο. Και αυτό έχει πρώτη βολή που τον κάνει καλά. 8,54. Δεύτερη βολή, 59-54. 6 δευτερόλεπτα τώρα θα πάρει την μπάλα ο Αθρίδης. Θα πρέπει να μπει κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Ο Παπαδόπουλος σου για 3. Θα όπι πάρα πολύ γρήγορα να μπει μέσα. 59-57 θα ήταν το σκορ. 59-54 θα είναι το τελικό. Το οποίο θα αποχαιρετήσουμε για την πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς. 59-54. Οι Σιβηρίανς πήραν εκδίκηση για πριν από 2 εβδομάδες μέσα στην ρακέτα. Ήταν εμφανής η έλλειψη του Τσαπάρα, ο οποίος είχε εκμετρήσει 12 βολές στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλιώς συγχαίρονται οι παίκτες. Κάπου εδώ πέρα ευχαριστούμε εμείς για την πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό για μία ακόμα φορά στην Respect Arena, στην FIBA, στην FIBA Court. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε επίσης το σταματή μας για μία ακόμα φορά που μας στηρίζετε. Γεια σας!